Ακριβιακή επιτόκια πνίγουν τους πολίτες την ώρα που τα μέλη της Επιτροπής Εμπορίου της Βουλής αναμένουν από την κυβέρνηση να λάβει αποτελεσματικά μέτρα. Κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής, στην οποία συζητήθηκε και η αύξηση των επιτοκίων, ο πρόεδρος της Επιτροπής Κυριάκος Χατζηγιάννης διεμήνησε ότι πρέπει να κληθεί ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να καταθέσει τις θέσεις του, αφού από πλευράς του ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι παρακολουθούν στενά την κατάσταση. Χρειάζονται οπωσδήποτε μέτρα, μεταξύ άλλων, όπως η επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος και τα καύσιμα. Πέραν της προειδοποίησης, θα πρέπει και ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να δείξει σημάδια προσωπικής παρέμβασης και ενδιαφέροντος σε σχέση με τον πληθωρισμό. Είναι με μεγάλη απογοήτευση που ακούσαμε σήμερα τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών να λέει ουσιαστικά ότι δεν συμβαίνει τίποτε και αν συμβεί κάτι στο μέλλον θα επανέλθουμε. Καλούμε τις τράπεζες να απορροφήσουν μέρος αυτής της αύξησης, να μοιραστούν δηλαδή, να το πω έτσι, την ζημιά με τους δανειολήπτες. Ο Αβέροφ Νεοφύτου προειδοποίησε πως τα δύσκολα έρχονται στο πρώτο εξάμηνο του 2025. Στοχευμένα και δραστικά μέτρα ζητά και η πρόεδρος του Συνδέσμου Προστασίας Δανειοληπτών, η οποία αποκάλυψε πως και ο ίδιος ο Υπουργός Οικονομικών παραδέχτηκε σε μεταξύ του συνάντηση πως τα μέχρι σήμερα μέτρα που πάρθηκαν είναι φτωχά. Κάμαμε έκκληση στις τράπεζες και στις εταιρείες εξαγοράς, οι οποίες δεν έχουν καταθετικά, δεν έχουν και καταθέσεις, ότι πρέπει να λάβουν δραστικά μέτρα. Στο μεταξύ, συνεχίζεται η κατάρθρον συζήτηση του νομοσχεδίου για το Ικαλάθι, με τις απόψεις των μελών να διείστανται. Μάλιστα, ο Σύνδεσμος Λιανικού Εμπορίου επεσήμανε το γεγονός πως οι φούρνοι δεν περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο, ενώ πουλούν τα ίδια προϊόντα με τις υπεραγορές. Με τον πρόεδρο της Επιτροπής να αναφέρει ότι η κυβέρνηση εθελοτυφλεί αν θεωρεί πως αν περάσει το Ικαλάθι θα λυθούν τα προβλήματα του κόσμου με χαμηλά εισοδήματα.